Έχω κοντά μου τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ανδριόπουλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά έτσι για τη Θεσσαλονίκη, από τους κορυφαίους συνδέσμους σίγουρα, από τους πιο πολυπληθείς, οπότε εκεί πέρα τα προβλήματα είναι περισσότερα, ίσως επίσης οι υποχρεώσεις θα είναι περισσότερες, φαντάζομαι, λόγω και του πλήθους των προπονητών. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και πού στέκεστε κυρίως ώστε να λυθούν αυτά. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, γενικά τα προβλήματα στον κλάδο είναι όλα ίδια. Είτε είναι μικρός ή μεγάλος σύνδεσμος, είναι περίπου ίδια. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ο προπονητής να ανακτήσει την αξιοπιστία τη χαμένη που έχει, να υπάρχει ο σεβασμός ο οποίος κερδίζεται, δεν μπορείς να τον απαιτείς, να υπάρχει μια διασφάλιση όσον αφορά τα οικονομικά του, τα ασφαλιστικά του. Και αυτός είναι ο κοινός σκοπός που κάνουμε μαζί με τα άλλα τα παιδιά εδώ και με τους άλλους συνδέσμους και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να το πετύχουμε. Αυτά. Για σήμερα, για την συνέλευση, θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Εντάξει, σήμερα απλώς είναι ένα καταστατικό το οποίο μας καθοδήγησε η νομική υπηρεσία της ΕΠΟ, οπότε μας είπαν να αλλάξουμε κάποια άθρα. Είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που θέλουμε να γίνουμε και μέλη να το ψηφίσουμε. Ψηφίστηκε από όλους σχεδόν τους συνδέσμους και ελπίζουμε τώρα να μπορούμε να έχουμε μια εργαστή συνεργασία με την ΕΠΟ και να έχουμε και την, να μας υπολογίζουν έτσι όπως πρέπει σαν θεσμός αυτό. Κόσμος, κλείνοντας το πόσο της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο, αν δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, νομίζω πηγαίνει καλά. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το και στο ερασιτεχνικό για το τι γίνεται. Αν θέλετε, φυσικά. Εγώ εκτιμώ, επειδή είμαι και ενεργός προπονητής σε ερασιτεχνική ομάδα, ότι είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, ειδικά της μεγάλης κατηγορίας που λέμε, της Α1 της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουν και ιστορικές ομάδες και επαγγελματίες, παίχτες και επαγγελματίες προπονητές που δεν κάνουν άλλη δουλειά. Και νομίζω ότι ειδικά με τον θεσμό το play out και το play off δίνει μια αξιοπιστία. Υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στις ομάδες που χάσανε από διάφορες συγκυρίες κάποια παιχνίδια. Και είναι ανταγωνιστικό πάρα πολύ και μαζεύει και πολύ κόσμο. Αυτό. Πόσες ομάδες συμμετέχουν? 17 και μία έχει ρεπό, επειδή είναι μονός ο αριθμός. Γι' αυτό. Ναι. Συνολικά πόσες ομάδες είναι? Συνολικά είναι 224 ομάδες στα πρωταθλήματα Α, Α1, Β και Γ αριστεχνική. Άρα είναι και η πολυπληθέστερη, νομίζω, ένωση. Είναι η μεγαλύτερη ένωση. Είναι η μεγαλύτερη ένωση, ναι. Ισχύει και έχει και το μεγαλύτερο αριθμό σε παιδικά. Γίνονται περίπου είναι 800 σωματεία με ακαδημίες. Γίνεται μεγάλη και σοβαρή δουλειά. Ωραία. Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.